Χθες διάβασα στην Κυριακάτικη Καθημερινή αυτό το δημοσίευμα. Έγινε βέβαια καυγό στα τηλεοπτικά πάνελ. Λέει λάθος υπολογισμών. Κανεμπρίσω τον στρατηγό. Κύριε Ζεζιά, καλώς ήρθατε, στρατηγέ. Καλώς σας βρήκα. Επίτιμος αρχηγός ΓΕΣ. Θα τα πω αργότερα για όσους δεν γνωρίζετε τον κύριο Ζεζιά ποιος είναι. Και φυσικά τον κύριο Φραγκούλη, από τους καλύτερους αξιωματικούς. Καλώς ήρθατε, κύριε Φραγκούλη. Τιμή μας η παρουσία και τον γιο σας εδώ. Να είστε καλά. Θα τα πούμε σε λίγο. Λίγο να βάλω τον καθηγητή μας στην κουβέντα. Διαβάσαμε λοιπόν για λάθος υπολογισμό συντάξεων για χιλιάδες ασφαλισμένους χθες και διαβάσαμε και για 460 ευρώ στα οποία βούλιαξε η μέση νέα σύνταξη με τον νόμο Καντρούγκαλο. Και είπα εγώ να το κάτσω να το συζητήσω εγώ, να φέρω έναν κολαπτώμενο φίλο ο οποίος θέλει να κάνει άγρα πελατών πιθανόν μέσα από τα πάνελ τα τηλεοπτικά. Λέω όχι, να τα αποφύγω. Μην φέρω κάποιον που να είναι και μαϊντανό. Είπα να εμπιστευτώ τα έμπειρα χείλη των νομικών προσώπων και των δικηγόρων που είναι στο εργατικό δίκαιο και γνωρίζουν λεπτομέρειες. Ζήτησα τη βοήθεια από τη Θεσσαλονίκη. Το ευχαριστούμε θερμά. Έχουμε τη δυνατότητα να συνδεθούμε απευθείας μαζί του με τον δικηγόρο Θεσσαλονίκης εργατολόγο, λέκτορα εργατικού δικαίου, τον κύριο Κωνσταντίνο Δημαρέλη. Κύριε Δημαρέλη, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας, κύριε Χαριτάτο. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία στην εκπομπή σας. Θα ήθελα να μας βοηθήσετε όπως τα λέτε και στους φοιτητές σας και τα λέτε και στους πελάτες σας, τα λέτε και στους πολίτες εκεί στη Θεσσαλονίκη, να καταλάβουμε δύο πράγματα. Έχουμε λοιπόν ένα εσφαλμένο υπολογισμό συντάξεων λόγω μη συνυπολογισμού των κοινωνικών πόρων. Τι είναι η κοινωνική πόρη, για να καταλάβουμε πολλοί που δεν καταλαβαίνουμε ή θεωρούμε ότι είναι μια κλισέ έκφραση. Μάλιστα. Σύμφωνα με το νέο νόμο Κατρούγκαλου για τον υπολογισμό των συντάξεων, οι συντάξεις πλέον είναι συνάρτηση δύο ποσών. Αφενός του ποσού της Εθνικής Σύνταξης ύψους 384 ευρώ και αφετέρου της ανταποδοτικής σύνταξης που συνιστά μια συνάρτηση των εισφορών που κάθε ασφαλισμένος έχει καταβάλει κατά τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου. Στην ανταποδοτική αυτή σύνταξη περιλαμβάνονται και οι κοινωνικοί πόροι, δηλαδή ποσά που δεν έχουν καταβληθεί αμέσως από τον ασφαλισμένο, αλλά με κάποιον άλλο τρόπο. Για παράδειγμα, μέσω ενός ποσού που παρακρατείται κατά την παράσταση ενός δικηγόρου σε ένα δικαστήριο. Δεδομένου λοιπόν ότι με τις νέες αιτήσεις δεν ληφθήκαν υπόψη αυτή η κοινωνική πόρη, έπεσε το ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης και κατ' επέκταση έπεσε όλο το ποσό της σύνταξης για όσους έκαναν την αίτηση συνταξιοδότησής τους. Αυτό ακριβώς συνέβη δηλαδή. Ακριβώς αυτό, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, μιλάμε για μεγάλη ή μικρή διαφορά, κύριε Δημαρέλη? Είναι μεγάλη διαφορά αν αναλογιστεί κανείς ότι έτσι όπως έχουν υπολογιστεί μπορεί το ποσό να πέσει ακόμα και 300 ευρώ. Ως παράδειγμα αναφέρεται ότι κύριε θα Ζαγιά, έπρεπε κάποια σύνταξη κύριε να Φραγκούλη, ανέλθει. Γεια σας. Και φίλοι τηλεθεατές, συνταξιούχοι, γεια σας. Λοιπόν, συνεχίστε κύριε Δημαρέλη, ζητώ συγγνώμη για τη διακοπή. Βεβαίως. Είναι τεράστια διαφορά, καταλάβατε. Είναι τεράστια διαφορά για την καθημερινότητα ενός. Ναι, είναι περίπου στα 300 ευρώ. Βέβαια. Συνεχίστε παρακαλώ. Ειδικά για το Ταμείο Νομικών συγκεκριμένα είναι ακόμα πιο μεγάλη διαφορά. Δηλαδή? Φτάνει ακόμα και τα 315 ευρώ. Δηλαδή ένας συνταξιούχος που θα έπρεπε να παίρνει 1115 ευρώ φτάνει να παίρνει 800 ευρώ. Μάλιστα. Λοιπόν, αφού εντοπίστηκε το πρόβλημα, τι έγινε στη συνέχεια, κύριε καθηγητά? Η αλήθεια είναι ότι έχει εντοπιστεί το πρόβλημα, ότι έχουν ανακληθεί οι σχετικές συνταξιοδοτικές αποφάσεις που ορίζουν το συγκεκριμένο ποσό, ωστόσο καθυστερεί η απόδοση του σωστού ποσού της σύνταξης. Και θα μπορούσε να ρωτήσει ένας φίλος τελεθεατής, αν διαβάσω τα μηνύματα μας τώρα, ότι εφόσον έχουμε συνυπολογισμό των κοινωνικών πόρων, θα ωφελήσει ή θα βλάψει το λεγόμενο ύψος των συντάξεων αυτή η πραγματικότητα? Ο συνυπολογισμός των κοινωνικών πόρων, ενώ είναι καταρχήν ευκταίος, εν της πράγμασης βλάπτει τις συντάξεις. Και για ποιο λόγο? Επειδή στο πέρασμα των ετών οι κοινωνικοί πόροι ολοένα και περισσότερο μειώνονται, αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μειώνεται η αναλογία που αντιστοιχεί σε κάθε ασφαλισμένο, άρα να μειώνεται η ανταποδοτική σύνταξη και κατ' επέκταση να μειώνεται και όλο το ποσό της σύνταξης που λαμβάνει κάποιος συνταξιούχος. Πάμε τώρα στις επικουρικές συντάξεις για να προλάβουμε όσο γίνεται περισσότερα ερωτήματα στον χρόνο που έχουμε. Τελικά μειώθηκαν ή όχι? Σε αντίθεση με τις διαβεβαιώσεις των κυβερνώντων, τις πράγματι οι επικουρικές συντάξεις έχουν μειωθεί. Αρκεί να σας αναφέρω ότι στα τελευταία 2,5 χρόνια το ποσοστό των συνταξιούχων που λαμβάνει σύνταξη επικουρική κάτω των 200 ευρώ έχει μειωθεί κατά 10%. Δηλαδή, ενώ υπήρχε ένα ποσοστό 63% που ελάμβανε μία σύνταξη κάτω των 200 ευρώ επικουρική, πλέον αυτό το ποσοστό ανέρχεται σε 72%.
Και τι ποσοστό πλέον συντάξεων έχουμε που μπορεί να υπερβαίνουν τα 1.000 ευρώ? Μιλάμε πλέον για τους προνομιούχους της καθημερινότητάς μας. Φτάσαμε λοιπόν οι προνομιούχοι, να ονομάζονται προνομιούχοι οι συνταξιούχοι που παίρνουν μια σύνταξη άνω των 1.000 ευρώ. Σύμφωνα λοιπόν με τους πρόσφατους υπολογισμούς, μόνο ένα ποσοστό 3 με 4% των συνταξιούχων ξεπερνά αυτό το όριο των 1.000 ευρώ το μήνα. Και σας πάω σαν τελευταίο ερώτημα, σε ερώτημα τηλεθεατή, κύριε Δημαρέλη. Να μας πει ο δικηγόρος σε τι ποσοστό έχει μειωθεί το ΕΚΑΣ. Μπορεί να μας το εξηγήσει? Βέβαια. Το ΕΚΑΣ μέχρι και τον Ιούλιο του 2015 χωριζόταν σε τρεις βαθμίδες. Ένα ποσοστό 70%, 7 στους 10 δηλαδή δικαιούχους ΕΚΑΣ, έλαβαν το ανώτατο ποσό, την ανώτατη βαθμίδα του ΕΚΑΣ, ύψους 230 ευρώ περίπου. Πλέον, άπαντες λαμβάνουν ένα ποσό μόλις 60 ευρώ τον μήνα, που έχει ως αποτέλεσμα το περιορισμό του εισοδήματος συνταξιούχων. Και πρέπει όμως να πούμε ότι το πιο σημαντικό είναι ότι το Δεκέμβρη θα καταργηθεί το ΕΚΑΣ, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν δυσμενώς 370.000 δικαιούχοι του ΕΚΑΣ. Και αν θα θέλαμε να κάνουμε εδώ ένα σχόλιο, οι συνταξιούχοι δεν είναι ένα απλό στατιστικό νούμερο. Δηλαδή, μπορεί να χρησιμοποιούμε κάποια στατιστικά δεδομένα για να γίνουν κατανοητά στον κόσμο, ωστόσο ο κάθε συνταξιούχος είναι μια αυθύπαρκτη προσωπικότητα που η μείωση του εισοδήματός του επηρεάζει την τσέπη του, άρα την καθημερινότητά του και κατ' επέκταση την οικονομία και την κοινωνία γενικότερα. Κύριε Δημαρέλη, ευχαριστώ θερμά. Κύριε Δημαρέλη, Κωνσταντίνος Δημαρέλης, δικηγόρος. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Και λέκτορας εργατικού δικαίου. Ευχαριστούμε, κύριε Δημαρέλη, να είστε καλά. Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας. Απλά πράγματα ξεκάθαρα.